Μάχη με τον χρόνο και υπό ακόμα πιο αντίξωες συνθήκες δίνουν οι κάτοικοι της Συρίας που επλήγησαν από τον φωνικό σεισμό. Παρατημένοι από το καθεστώς Άσαντ, προσπαθούν με ίδια μέσα να ανασύρουν τους επιζώντες όσο είναι ακόμη καιρός. Οι εικόνες που εξασφάλισε το Άτικα από την δοκιμαζόμενη Συρία είναι συγκλονιστικές. Η Τουρκία μετρά τις περισσότερες απώλειες από τους τρομακτικούς σεισμούς της Δευτέρας και εύλογα η παγκόσμια προσοχή είναι στραμμένη προς τον Γκαζιαντέπ. Όμως οι σεισμοί χτύπησαν δύο χώρες και βρήκαν τη δεύτερη, τη Συρία, ήδη κατεστραμμένη μετά από 12 χρόνια εμφύλια σύγκρουσης και επεμβάσεις από όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Οι καταγεγραμμένοι νεκροί κάτω από τα σύνορα των δύο χωρών έχουν ήδη ξεπεράσει τους 1.600. Στα περίχωρα του Χαλεπίου, οι άνθρωποι προσπαθούν με ελάχιστα μέσα να βρουν τους δικούς τους που αγνοούνται. Αυτός ο άνδρας λέει πως ακούει τα παιδιά να κλαίνε κάτω από τα χαλάσματα. Το Άτικα δημοσιεύει αποκλειστικά πλάνα από τη Συρία. Άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Η τύχη δεν τους έχει στρέψει εντελώς την πλάτη. Τα πρόσωπα των παιδιών που σώζονται κρατάνε την ελπίδα ζωντανή. Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού στην νότιο-ανατολική Τουρκία, κι όμως σπίτια κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη σε πόλεις και χωριά της Συρίας. Είναι τα ίδια κτίρια, οι ίδιες πόλεις, οι ίδιες ζωές που 12 χρόνια τώρα σφυροκοπούνται ως πεδίο της σύγκρουσης των τοπικών και παγκόσμιων συμφερόντων. Most building in this area hit it by Assad regime through strike plane and by shelling. Before this earthquake it was like totally not good for living, but people don't have another choice. Ο Μουχάνατ μας εξηγεί ότι η Συρία μετρά πολλούς νεκρούς και στα τουρκικά εδάφη. Η κατάσταση στα συριακά εδάφη που χτύπησε ο σεισμός είναι πολύ δύσκολη. Σε συνεργασία με οργανώσεις και φορείς, οι Σύριοι που μένουν εδώ στην Ελλάδα προσπαθούν να βοηθήσουν τους φίλους, τους συγγενείς, τους συμπατριώτες τους που βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές, συγκεντρώνοντας κουβέρτες, τρόφιμα και χρήματα. Έχουμε βέβαια πρόβλημα πάνω σε αυτό, ότι έχει γίνει η Συρία δύο κομμάτια. Ένα με τους καθεστώς και ένα με τους αντάρτες. Αλλά δεν πάβει να είναι όλοι οι Σύριοι και έχουν στεί μεγάλο πρόβλημα και έχουν ανάγκη από βοήθεια. Μας εμποδίζει βέβαια το εμπάργκο της Αμερικής προς το καθεστώς της Συρίας. Δεν μας αφήνουν να στείλουμε και δυστυχώς επειδή υπάρχει αυτό το εμπάργκο, όλες οι βοήθειες, όλες οι οργανώσεις παγκόσμια στέλνουν τις βοήθειες και ανθρώπινοι και τρόφιμα και κουβέρτες προς την Τουρκία. Οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να στείλουν βοήθεια στη χώρα τους. Όμως το πρόβλημα αυτό φαίνεται ότι θα λυθεί, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Άτικα, όλη η ανθρωπιστική βοήθεια θα οργανωθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ώστε να αρθεί κάθε πιθανό διπλωματικό εμπόδιο.